Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νέα δεδομένα φέρνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση της πώλησης του Όλφ. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του Όλφ, του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Στα πρότυπα, όπως έγινε και με τον Πειραιά και με την Κόσκο, πλέον το λιμάνι, το 67% του οργανισμού λιμένα Θεσσαλονίκης, έχει περάσει στα χέρια της κοινοπραξίας, η οποία κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό, τα είπε. Η οποία αποτελείται από την Deutsche Invest, από την Capital Link και από την Belterra Investments του συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη. Το τίμημα δόθηκε, πέρασε στο ΤΑΕΠΕ πλέον, είναι περίπου 232 εκατομμύρια. Πέρα όμως από το τίμημα, υπάρχει και υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που θα είναι κατ' ελάχιστον 180 εκατομμύρια μέσα στην επόμενη επταετία. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε πηγές της κοινοπραξίας είναι ότι οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν θα ξεπεράσουν αυτό το ποσό. Βεβαίως, ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες θα είναι, σε ποιο ύψος θα φτάσουν αυτές τις επενδύσεις. Το ΤΑΕΠΕ, από την άλλη, κάνει λόγο για έσοδα 1,1 δις. Στο σύνολο όμως της αποκρατικοποίησης, υπολογίζοντας μέσα τα πάντα, από τους φόρους τους οποίους θα πληρώνει η ΟΛΦ, τα μερίσματα τα οποία θα παίρνει το δημόσιο, γιατί παραμένει μέτοχος μειοψηφίας με ένα μικρό ποσοστό στον ΟΛΦ, και άμεσα και έμεσα δηλαδή υπολογίζει τα έσοδα στα κρατικά ταμεία να φτάσουν να ξεπεράσουν το 1 βις τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εννοείται ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική στιγμή για το λιμάνι της πόλης. Μιλάμε ουσιαστικά για έναν ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα πρέπει να υλοποιήσει επενδύσεις. Υπάρχει το σχέδιο να δημιουργηθεί εμπορευματικό κέντρο σε έκταση της ΓΕΑΟΣΕ και να συνδεθεί με το λιμάνι, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές. Και μαζί και με την Εγνατία, βεβαίως, δημιουργούν ουσιαστικά ένα hub, ένα κέντρο μεταφορών, το οποίο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις της κοινοπραξίας στη διοίκηση του ΟΛΦ.